Ένα βήμα προς μια ανοιχτή σύραξη Ισραήλ-Ιράν αποτελεί η χθεσινή πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, δήλωσε ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, όπου έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Κύριε Χρυσοστόμου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Κάπιταλ. Κύριε Χρυσοστόμου, απευχόμασταν για μια σύραξη, όμως από ό,τι είδαμε και χθες, δεν μπορεί να αποτραπεί πλέον. Έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι ακόμα ένα βήμα το χτεσινό χτύπημα προς τα χειρότερα. Έτσι, διότι αυτό που έγινε χθες θα συνεπάγεται απάντηση από το Ισραήλ, η οποία θα είναι σίγουρα ισχυρότερη και θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο χτυπημάτων και απαντήσεων των χτυπημάτων, που τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Το χτύπημα το χθεσινό ήταν εντελώς διαφορετικό με το χτύπημα του Απριλίου από πλευρά Ιράν, διότι το χτύπημα του Απριλίου σε πολύ μεγάλο βαθμό το γνώριζαν όλοι και την ώρα που θα γινόταν ετοιμάστηκαν και οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί και είχε ένα ποσοστό 97% επιτυχία στην απόκρουσή του. Το χθεσινό χτύπημα είχε το στοιχείο του εφνιδιασμού, ήταν πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό του Απριλίου και με πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα από άποψη της βαλιστικών πυράβλων. Είναι γι' αυτό το ρόλο, τον λόγο που το Ιράν ισχυρίζεται ότι έφτασε μέχρι και 80% επιτυχία στους στόχους, ενώ από πλευράς Ισραήλ δεν έχει καταγραφεί, αγαπητέ μου Γιώργο, το ποσοστό αναχέτησης αυτών των πυράβλων, ούτε γνωρίζουμε πού τελικά έπεσαν και τι έχουν χτυπήσει. Με αυτή την έννοια τα πράγματα χειροτερεύουν και σίγουρα αναμένεται τώρα, γιατί πρέπει να θεωρούμε δεδομένο, αγαπητέ μου Γιώργο, ότι θα απαντήσει το Ισραήλ. Το ζήτημα είναι πόσο σφοδρά θα απαντήσει και αν στην απάντηση θα λάβουν μέρος και οι Αμερικανοί. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά να μείνουμε στο τελευταίο, θα πάρουν μέρος και οι Αμερικανοί. Κάποιες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα λένε ότι το Ισραήλ πήρε το πράσινο φως από την Ουάσιγκτον για αντίπεινα. Ενώ να πούμε ότι στις πυραυλικές επιθέσεις τα πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών βοηθούν το Ισραήλ. Πάρα πολύ σωστά ότι τα πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι βρετανικές βάσεις εδώ στην Κύπρο, το επιβεβαίωσε και ο Στάρμερ, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, συμμετείχαν στην απόκρουση των πυράβλων και οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Το κρίσιμο και η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε τους Αμερικανούς όχι μόνο να λειτουργούν αποτρεπτικά με την παρουσία τους στην περιοχή, όχι μόνο να βοηθούν το Ισραήλ στο να αποκρούσει τα χτυπήματα, αλλά υπήρξε δήλωση από πλευράς Biden ότι θα συμμετέχουν μαζί με το Ισραήλ στο επιθετικό χτύπημα του Ισραήλ. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά, έτσι. Και το κρίσιμο είναι όχι μόνο αν θα είναι μαζί στο χτύπημα κατά του Ιράν και πού θα χτυπήσουν στο Ιράν. Και εδώ η εκτίμηση έχει να κάνει με το εξής. Δεν θα είναι μόνο συμβολικό χτύπημα, δεν θα είναι μόνο χτύπημα γοήτρου και αξιοπιστίας του Ισραήλ, αλλά θα είναι και χτύπημα που θα πλήξει υποδομές του Ιράν. Υποδομές που έχουν να κάνουν με πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με εγκαταστάσεις και υποδομές φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις και υποδομές βάσεων εκτόξευσης πυράβλων για να υποστεί πλήγμα το Ιράν και να του αφαιρεθεί η ικανότητα να μπορεί να ανταπαντά. Το κρίσιμο είναι, και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα πάμε σε αυτές τις λογικές, να μην χτυπήσουν και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά, βλέπουμε να γίνεται όλος αυτός ο πόλεμος, τα αντίπεινα από Ισραήλ, από το Ιράν. Ποια η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, κύριε Χαραλάμπος? Αυτό είναι δυστυχώς, αυτό είναι το λυπηρό κομμάτι της υπόθεσης. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι αδύναμος αυτή τη στιγμή, πέραν από ψηφίσματα που ενδεχομένως να είναι δύσκολο να έχουν και ομοφωνία και κλήσεις για κατάπαυση του πυρός.
δεν έχει άλλο ουσιαστικό ρόλο ούτε δυνατότητα παρέμβασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ μου Γιώργο, και είναι μεταλλήτης που το λέω, αυτή τη στιγμή είναι παρατηρητής των εξελίξεων, είναι παρατηρητής των γεγονότων. Εκτός από τη Γαλλία που έκανε μια προσπάθεια αλλά δεν έχει τελεσφορήσει λόγω και των ιδιαίτερων σχέσεων που έχει με τον Λίβανο για μια έκκληση κατάπαυσης του πυρός και ένα έγγραφο το οποίο υπέγραψαν και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση, δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό, κάτι χειροπιαστό. Άρα δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρατηρητής και θα κληθεί με τη χειροτέρευση της κατάστασης, ειδικά αν επιβεβαιωθούν αυτά που έλεγε και ο Υπουργός Εξωτερικών προηγουμένως στο ρεπορτάζ σας για μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές που θα στραφούν προς την Κύπρο, προς την Ελλάδα, προς χώρες της Ευρώπης. Έτσι. Θα κληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα διαχειριστεί με τον τρόπο που μας έχει μάθει ότι τα διαχειρίζεται, που απλά αφήνει τις χώρες του Νότου να τραβήσουν έτσι, το βάρος και το κουμπί. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Ίσως η μοναδική χώρα που μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή για να πιέσει προς εξομάλυνση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που όχι μόνο δεν το πράττουν, γίνονται και μέρος της σύραξης, συνδράμοντας το Ισραήλ ενδεχομένως σε επιθετική ενέργεια. Άρα, κύριε Χρυσοστόμου, βήμα αποκλιμάκωσης δεν μπορούμε να δούμε την δεδομένη στιγμή, αφού και οι Ηνωμένες Πολιτείες συντάσσονται μαζί με το Ισραήλ για τα αντίπεινα. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, τουλάχιστον στο σύντομο χρονικό διάστημα, μια ελπίδα, μια χαραμάδα αποκλιμάκωσης. Αναμένεται η απάντηση του Ισραήλ και μάλιστα σφοδρότερη. Μέσα στον Νότιο Λίβανο συνεχίζουν οι εχθροπραξίες και μάλιστα το Ισραήλ επιχειρεί όχι μόνο μικρής έκτασης χερσαίες επιχειρήσεις εντός του λιβανικού εδάφους, ενδεχομένως να τις επεκτείνει τις αμέσως επόμενες μέρες, και με ένα όλοι αδύνατο, με μια Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρητή και με καμία άλλη χώρα να μπορεί αυτή τη στιγμή να παίξει οποιοδήποτε ρόλο, δυστυχώς το αμέσως επόμενο διάστημα η κατάσταση θα χειροτερεύσει. Έτσι. Άρα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ότι τα πράγματα αυτή τη στιγμή πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε ότι τη στιγμή που το Ισραήλ δεχόταν την πυραυλική επίθεση, δεν σταμάτησε τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ εναντίον της Χισπολάχ, όπου επιχειρεί και σήμερα. Δεν έχει σταματήσει, συνεχίζει και σήμερα, και εδώ είναι το κρίσιμο. Διότι μπορεί η Χισπολάχ να είναι αποδυναμωμένη, μπορεί να έχει αποκεφαλιστεί ένα μεγάλο μέρος της ηγεσίας συμπεριλαμβανομένου και του Νασράλλα, έχει δεχτεί πλήγματα στις υποδομές της. Όμως, αγαπητέ μου Γιώργο, μιλάμε για μια οργάνωση που έχει 100.000 μαχητές, έτσι. Είναι μεγαλύτερη από στρατό κρατικό. Είναι πιο ισχυρή από το στρατό του Λιβάνου. Και την ίδια στιγμή έχει στη διάθεση της πέραν των 150.000 βλημάτων. Άρα, μια χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, μια εισβολή του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο, παρά τα πλήγματα που έχει η Χισπολάχ, έχει δυνατότητες σύγκρουσης και άμυνας και αντίστασης, που αυτό θα παραπέμψει σε βάθος χρόνου εχθροπραξιών. Σε μια χώρα όπως είναι ο Λίβανος, με τα οικονομικά και τα πολιτικά προβλήματα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο προσωρινός, μιλάει για 1 εκατομμύριο εσωτερικούς πρόσφυγες εντός του Λιβάνου, που μετακινήθηκαν από τον Νότιο Λίβανο στο κεντρικό και στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ζητά απεγνωσμένα βοήθεια 500 εκατομμύρια για να μπορεί να αντεπεξέλθει. Άρα εχθροπραξίες στο έδαφος του Λιβάνου θα σημαίνει ενδεχομένως κατάρρευση οικονομική και όχι μόνο της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή μας. Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε ότι αυτή η τεταμένη κατάσταση που επικρατεί δυστυχώς συνεχίζει να είναι τεταμένη και πιο τεταμένη θα γίνεται. Ποιες οι επιπτώσεις για την Κύπρο, κύριε Χρυσοστόμου? Τώρα, το βραχυπρόθεσμο, αγαπητέ μου Γιώργο, είναι αυτό που ακούσαμε προηγουμένως και στο ρεπορτάζ, ότι ενδεχομένως η Κύπρος να κληθεί να λειτουργήσει ως χώρος με την κατάσταση και εξένωσης πολιτών χωρών τρίτων που βρίσκονται στο Λίβανο. Αυτό είναι
το βοηθητικό μέρος για την Κύπρο, το υποστηρικτικό που αναδεικνύει τον ρόλο της. Από εκεί και πέρα, οι όλες άλλες συνέπειες είναι αρνητικές. Πρώτη συνέπεια είναι οι μεταναστευτικές προσφυγικές ροές που ενδεχομένως να προκύψουν και δεν είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος δέχεται Λιβάνιους ή και άλλους πρόσφυγες και το 2006 και πιο παλιά. Το δεύτερο, η ευρύτερη αστάθεια στην περιοχή δεν αφήνει ανεπηρέαστη και την Κύπρο. Ήδη βλέπουμε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών με οικονομικές συνέπειες που δεν θα μας αφήσουν και εμάς ανεπηρέαστους. Και γενικά το να συσσωρεύεται αυτή τη στιγμή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και γύρω από την Κύπρο μια πλειάδα αεροπλανοφόρων, πολεμικών αεροσκαφών σε μια τεταμένη κατάσταση, σίγουρα δεν είναι μια επιθυμητή κατάσταση. Μάλιστα, και κάτι για το κλείσιμο, ελπίζω να είναι αισιόδοξο. Χθες ήταν ορατή η πυράβλη από τη Λεμεσό. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος για όλους εμάς, κύριε Χρυσοστόμου? Θεωρώ ότι ο κίνδυνος είναι απειροελάχιστος μέχρι μηδενικός. Οι στόχοι είναι το Ισραήλ. Λόγω γυπνίασης υπάρχει αυτή η ορατότητα. Ενδεχομένως οι λάμψεις να ήταν και από αεροπλάνα πολεμικά που συνδράμουν στην περιοχή. Εδώ υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζουν έτσι, σε ποιο ακριβές σημείο θα πέσει στο Ισραήλ ο πύραυλος, πόσο μάλλον να γίνει λάθος και να έρθει προς την Κύπρο. Άρα οι πιθανότητες είναι μηδενικές. Οι επιπτώσεις για την Κύπρο δεν είναι από τυχαίο λάθος, αλλά από τις συνέπειες όλης αυτής της εμπόλεμης κατάστασης σε σχέση με το προσφυγικό, την οικονομία, την αστάθεια και ούτω καθεξής. Κύριε Χρυσοστόμου, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω για όλα όσα μας έχετε μεταφέρει.